Σήμα κινδύνου εκπέμπουν τα τουρκοκυπριακά επιμελητήρια μηχανικών εδάφους και περιβάλλοντος για τον τρόπο που αποφασίστηκε η εκ Τουρκίας μεταφορά σε πλοία καυσίμων 16.000 τόνων από τον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Τράπεζας της Κερίνιας στον ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό. Πάμε στον Ελληνοκύπριο Πρόεδρο της Διοικητικής Τεχνικής Επιτροπής Περιβάλλοντος, Μιχάλη Λοϊζίδη. Καλή σας μέρα, κύριε Λοϊζίδη. Καλή σας μέρα και σε εσάς. Λοιπόν, είστε ενημέροι, φαντάζομαι, στην Επιτροπή από κοινού να δείτε πώς αντιμετωπίζετε αυτός ο κίνδυνος ή όχι. Ναι, πολύ σωστά το λέτε ότι είμαστε έτοιμοι να το συζητήσουμε. Το ζήτημα είναι κατά πόσον υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης σε περίπτωση που συμβεί κάποιο πρόβλημα. Άρα είναι ένα πράγμα έχετε διάθεση... κατά νου εννοείται αυτό που συνέβη πέρσι. Που ναι, δεν... ακριβώς. Με την πετρελοκυλίδα. Λοιπόν, τώρα επιχειρούν ακριβώς επειδή υπάρχει πρόβλημα, έλλειψη καυσίμων, να μεταφέρουν σε τόσο μεγάλο έτσι, φορτίο καύσιμα από την Τουρκία και είναι ο τρόπος που έχει αποφασιστεί ένα πλοίο που δεν ξέρω αν μπαίνει, αν χωράει εκεί, αν βυθίζεται, μεριμουλκά επιχειρούν να το σταθεροποιήσουν. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι από αυτή την απόφαση? Καταλαβαίνετε ότι στη μηχανική επιστήμη, όταν φτιάχνουμε κάποιες υποδομές, όπως το σημείο που θα αγκυροβολήσει ένα πλοίο, υπολογίζουμε κάποιες δυνάμεις στη βάση κάποιας χωρητικότητας του πλοίου που θα έρθει στη συγκεκριμένη περιοχή. Mm-hmm. Άρα, εάν φανταστείτε ότι τώρα βρισκόμαστε μπροστά σε ένα φαινόμενο διπλάσιας χωρητικότητας πλοίου και ποσότητας, όλα αυτή τη στιγμή βρίσκονται στον αέρα. Δηλαδή, οι δομές, οι υποδομές που υπάρχουν στην περιοχή. Θα έχουμε διαρροή. Τα κύματα θα επιτρέψουν την εκπόρτωση, την ασφαλή και ούτω καθεξής. Δηλαδή θα λέγαμε ότι οι υποδομές της περιοχής έχουν πρόβλημα, είναι πολύ πιο χαμηλές σε επίπεδο στάνταρ, σε επίπεδο ποιοτικών χαρακτηριστικών από αυτά που θα έπρεπε να είχε για να γίνει δουλειά σωστά. Να. Έχετε ενημέρωση αν έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία να αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα, αν είναι σε επιφυλακή οι λεγόμενες αρχές? Μα αυτό είναι το άλλο θέμα. Είμαστε σε επικοινωνία με τους Τουρκοκύπριους. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι εύκολα έχουμε όλη την υποδομή που θα μπορούσε να μεταφερθεί και να γίνει η δουλειά σωστά σε περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε απώλεια, πετρελοειδών στην περιοχή, καυσίμων στην περιοχή. Άρα εγώ θα έλεγα ότι να έχουμε στο μισό του νησιού τη δυνατότητα σε οτιδήποτε συμβεί να παρέμβουμε, να βοηθήσουμε, αλλά δεν υπάρχει ακόμα αυτή η συνεργασία, θέλετε, η άτυπη έστω συνεργασία που θα μπορούσε να μεταφέρει υποδομές από τη μία περιοχή στην άλλη. Αυτό είναι και κάτι που θα πρέπει έτσι να μας προβληματίσει όλους. Άσχετο με το αν επιληθεί ή επιλύεται, είμαστε σε μια κατάσταση προβληματισμού σε ό,τι αφορά την επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Πρέπει να συμβιώσουμε όπως και να έχουν τα πράγματα με την κυπριακή κοινότητα όπως είναι σήμερα. Μα το λέγαμε, κύριε Λοϊζίδη, και τις προάλλες με την τεραστίου διαστάσεων πυρκαγιά στον Πενταδάχτυλο. Και εκεί τα ίδια λέγατε, ότι ανεξαρτήτως του πολιτικού ζητήματος, εδώ το περιβάλλον δεν είναι για να υπάρχει αντιπαράθεση, δεν χωράει ακριβώς αντιπαράθεση. Πρέπει ενωμένοι να αντιμετωπίσουμε τέτοιες καταστροφές και προκειμένου άλλη μια που τώρα απειλεί την θαλάσσια περιοχή της χώρας μας και κάτι πρέπει να γίνει. Δεν ξέρω, έχετε ενημέρωση αν έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία? Η διαδικασία, ναι, δεν έχουμε την ακριβή πληροφόρηση του αν έχει ξεκινήσει αυτή τη στιγμή. Μέχρι χθες το βράδυ όχι, που είχα την τελευταία πληροφόρηση. Τώρα, το ζήτημα απλώς να πω ότι υπάρχουν εθελοντικές ομάδες. Θα μπορούσε να δημιουργηθούν ομάδες εθελοντών, σε εισαγωγικά, που θα μπορούσαν να κινούνται ένθεν και ένθεν της γραμμής αντιπαράδακτης. Ναι. Άρα, οι λύσεις υπάρχουν, οι δυνατότητες υπάρχουν. Ήδη ξεκίνησε μια διαδικασία, πρέπει να ομολογήσω, πριν από 2 εβδομάδες, για να πάρουμε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις πάνω σε αυτό το ζήτημα. Και τα Ηνωμένα Έθνη έρχονται αρρωγή σε αυτή την προσπάθεια.
Ελπίζουμε ότι σύντομα θα έχουμε μια ανακοίνωση επί του θέματος αυτού, έτσι ώστε κάθε φορά που έχουμε κάποια τέτοια θέματα να μην νιώθουμε εντελώς αβοήθητοι, αν θέλετε, και να στεκόμαστε απλώς και να βλέπουμε με αγωνία το τι γίνεται στην άλλη πλευρά. Δηλαδή, εάν αποφασιστεί ότι δεν κάνουμε τίποτε και ότι μια τεράστια ποσότητα πετρελοειδό χύνεται από την αποκή περιοχή και αρχίζει και έρχεται τη δική μας την περιοχή. Ωραία, τι κάνουμε σε τέτοια περίπτωση, είναι ένα ερώτημα. Ναι. Γι' αυτό θα περιφρουρήσουμε τις αχτές τις δικές μας από τα πετρέλαια και τα υπόλοιπα ασχατούν, αφού αυτός ο τόπος είναι όλος δικός μας, όταν λέω δικός μας, όλων των Κυπρίων. Άρα θα πρέπει λίγο να ξεφύγουμε από αυτό που μιλάμε συνέχεια, προσέχετε να μην αναγνωριστεί το καθεστώς και τα λοιπά, χωρίς αναγνωρίσει. Μα το έχετε δώσει έτσι το στίγμα, εθελοντισμός. Είναι η απάντηση. Ωραία. Να, ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ κύριε Λοϊζίδη.